Οργανώσαμε τη σημερινή συνέντευξη τύπου, καθώς στο Δήμο μας είναι ιδιαίτερα οξυμένα τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του νερού. Και το ζήτημα αυτό μας αρνίζει τις λαϊκές οικογένειες του Δήμου μας από πολλές πλευρές. Μία πρώτη πλευρά είναι η νέα τιμολογιαστική πολιτική που ψήφισε πρόσφατα η ΔΕΙΑ για τις δημοτικές ενότητες Ιθεδόρου και Θαλάστρας, η οποία εκτινάσει το κόστος κατανάλωσης του νερού. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι οι αυξήσεις στην κατανάλωση του νερού στο κυβικό για τα οικιακά τιμολόγια ξεκινούν από 43% στις μικρές καταναλώσεις και φτάνουν στο 183% για τις καταναλώσεις πάνω από 100 κυβικά, με τη χρέωση να γίνεται αναεξάμεινο. Στο ποσό αυτό της κατανάλωσης προστίθεται τέλος αποχέτευση 40% και προστίθεται και διπλός ΦΠΑ. Μπαίνει ΦΠΑ τόσο στο ποσό της κατανάλωσης, όσο και στο τέλος αποχέτευσης. Σε κάθε λογαριασμό υπάρχει και πάγιο τέλος σύνδρευσης, το οποίο επίσης αυξάνεται κατά 50%. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, για να καταλάβουμε τι αυξήσεις θα υπάρχουν στα οικιακά τιμολόγια, για μια οικία με κατανάλωση 150 κυβικά, με την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική πληρώνει 90 ευρώ, ενώ με τη νέα τιμολογιακή πολιτική θα πληρώσει 235 ευρώ για το ίδιο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα προβλέπεται για όσους αδυνατούν να πληρώσουν δύο συνεχόμενους λογαριασμούς ότι θα κόβεται η σύνδεση, ενώ αν ο λογαριασμός δεν πληρωθεί μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται, θα αρχίσουν να προστίθονται και τόκοι. Οι τεράστιες αυτές αυξήσεις έρχονται, ενώ ήδη τα λαϊκά νοικοκυριά της Δημοτικής Ενότητας Ιθεδόρου είναι καταχρεωμένα από τους υπέροχους λογαριασμούς που εκδόθηκαν το 2019, γεγονός που αποτελεί και τη δεύτερη πλευρά του ζητήματος που θέλουμε σήμερα. Να θυμίσω ότι το 2019 η Δημοτική Αρχή τότε του κ. Φωτόπουλου προχώρησε στην έκδοση συγκεντρωτικών λογαριασμών για τα έτη 2013 με 2017, στους οποίους πρόσθεσε και το ειδικό τέλος 80% της κατανάλωσης, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να βρεθούν λαϊκά νοικοκυριά να χρωστούν χιλιάδες ευρώ για νερό. Ποσά που είναι αδύνατο να πληρώσει μια λαϊκή οικογένεια. Οι μαζικές κινητοποίησεις τότε των κατοίκων του Ιθεδόρου είχαν ως αποτέλεσμα την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ, σύμφωνα με τις οποίες η διοίκηση δεσμεύτηκε να ανακαλέσει αυτούς τους λογαριασμούς και να αφαιρέσει το 80%. Μεσολάβησαν οι εκλογές και ήρθε η νέα Δημοτική Αρχή, η οποία όχι μόνο δεν εφάρμοσε τις πιο πάνω αποφάσεις, αλλά σήμερα καλεί τους κατοίκους να πληρώσουν τα παραπάνω αστρονομικά ποσά και μάλιστα με τόπους και προς αυξήσεις. Η κοροϊδία και ο εμπεδοσμός των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων δεν έχει τέλος, καθώς τις παραπάνω αποφάσεις ψήφισαν και τότε Δημοτικοί Σύμβουλοι και επικεφαλής των παρατάξεων, οι οποίοι σήμερα συνδικούν με τον κύριο Ιωαννίδη και μάλιστα σε νευραλγικές θέσεις, όπως είναι η θέση του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ ή η θέση του Αντιδημάρχου. Και σε αυτό το ζήτημα υπάρχει συνένεση από όλες τις δημοτικές παρατάξεις, είτε είναι συνδιοίκηση είτε είναι αντιπολίτευση, με εξαίρεση τους εκλεγμένους με τη λαϊκή συσπήρωση. Αποδεικνύεται από το σύνολο των παρατάξεων ομοφωνία στην αντιλαϊκή και βαθιά χωροσυστική πολιτική. Σε μία περίοδο που η μεγάλη πλειοψηφία των λαϊκών οικοκυριών υποφέρει οικονομικά από τις συνέπειες και της μακροχρόνιας καραντίνας, εργαζόμενοι που βρίσκονταν σε αναστολή συμβάσεων για μήνες, που βρέθηκαν στην ανεργία, ενδέχουν τα μαγαζιά τους ήταν κλειστά, έρχεται η Δημοτική Αρχή με τη συνέντευξη και της αντιπολίτευσης να τους φορτώσει και με νέα υπέροχα χρέη για το νερό, για ένα δηλαδή βασικό αγαθό. Υπάρχει όμως και μια ακόμη πλευρά στο ζήτημα του νερού, ιδιαίτερα σημαντική, που θέλουμε να θίξουμε σήμερα, και αυτή είναι η έλλειψη πόσιμου νερού στη Δημοτική Ενότητα Αξιού. Οι κάτοικοι των Κιμήνων, των Μαργάρων και της Βραχιάς δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό και καλούνται να πληρώνουν υπέροχα ποσά για να αγοράζουν το νερό που πίνουν και να μαγειρεύουν, ενώ ταυτόχρονα πληρώνουν πάγια τέλη και προς τη ΔΕΙΑ. Οι πρόσφατες διακηρύξεις της Δημοτικής Αρχής ότι θα φέρει πόσιμο νερό και στην συγκεκριμένη Δημοτική Ενότητα δεν είναι για πανηγυρισμούς, καθώς τον 21ο αιώνα κάτι τέτοιο θα έπρεπε να είναι δεδομένο.
γιατί μέχρι σήμερα που μιλάμε οι συγκεκριμένες περιοχές δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό, ενώ υπάρχει η τεχνολογία που μπορεί να το διασφαλίσει αυτό. Η στάση της διοίκησης στο θέμα αυτό έχει διπλό σκοπό. Πρώτα, να κρύψει τις μεγάλες ευθύνες των αστικών δυνάμεων, κυβερνήσεων, περιφέρειας και όλων των διοικήσεων του Δήμου μέχρι σήμερα, για τους οποίους το κριτήριο ιεράρχησης έργων είναι η θωράκιση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου. Και δεύτερον, να ρίξει ακόμη περισσότερο τον πύχη των απαιτήσεων του λαού, καλώντας τον να νιώθει ικανοποιημένος με ένα έργο το οποίο έπρεπε να θεωρείται δεδομένο με βάση την εποχή μας και το αντίστοιχο επίπεδο των δυνατοτήτων που δημιουργεί η εποχή μας. Προσπαθούν να υπερτονίσουν αυτονόητα έργα ουσίας για τις λαϊκές οικογένειες για να συγκρατήσουν τη μεγάλη δυσαρέσκεια που υπάρχει και προκύπτει ως αποτέλεσμα της συνολικής αντιλαϊκής πολιτικής. Όλα τα παραπάνω προβλήματα είναι όψεις της ίδιας πολιτικής. Της πολιτικής που αντιμετωπίζει το νερό, αντί για κοινωνικό αγαθό όπως είναι, το αντιμετωπίζει ως εμπόρευμα. Αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αποτυπώνεται στην Οδηγία 2060, αλλά και στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οδηγίες, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία και προβλέπουν τη διαχείριση του νερού με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Είναι ολοφάνερο ότι οι ΔΕΙΑ για να παραμείνουν κερδοφόρες ή έστω μισοσκελισμένους προϋπολογισμούς είναι υποχρεωμένες να αυξάνουν τον βαθμό εκμετάλλευσης των εργαζομένων τους, να μειώνουν τον αριθμό των εργαζομένων τους, να επιβαρύνουν πολύμορφα τη λαϊκή οικογένεια, πάνω κάτι που εκφράζεται και στην τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. Ταυτόχρονα, η διαχείριση του νερού μέσω των Δήμων και των ΔΕΙΑ, όπως αποδεικνύεται και στην πράξη, δεν διασφαλίζει ούτε την ποιότητα του νερού, ούτε και την επάρκειά του. Εμείς, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, δεν έχουμε καμία αυταπάτη. Γνωρίζουμε πως εντός των τυχών του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης και των δεσμευτικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καμία αστική κυβέρνηση δεν μπορεί να διασφαλίσει τη φιλολαϊκή διαχείριση του νερού, την ουσιαστική ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Είναι φανερό πως μοναδική διέξοδος για τη φιλολαϊκή διαχείριση των υδάτων, με γνώμονα την ολόκληρη κάλυψη των λαϊκών αναγκών, είναι η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο μοναδικός δρόμος ανάπτυξης που μπορεί να διασφαλίσει την αξιοποίηση του νερού και την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών είναι ο δρόμος της κοινωνικοποίησης των μέσων παραγωγής που καταργεί τον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων για την αξιοποίηση του νερού με γνώμονα το καπιταλιστικό κέρδος. Είναι ο δρόμος που αλλάζει το σκοπό της παραγωγής και αξιοποιεί την υπεροχή του επιστημονικού κεντρικού σχεδιασμού της οικονομίας για την ικανοποίηση του συνόλου των λαϊκών αναγκών για την ίδρυψη, την άρδευση, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, την αντιπλημμυρική προστασία, την ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών, την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Μόνο στο έδαφος της σοσιαλιστικής οικονομίας, όπου η γη, οι υδάτινοι πόροι, τα δάση, τα εργοστάσια επεξεργασίας νερού, τα δίκτυα ίδρυψης και άρδευσης θα αποτελούν κοινωνική ιδιοκτησία, μπορεί το νερό να αποτελεί κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Για να ανοίξει αυτός ο δρόμος για τη μόνη ελπιδοφόρα διέξοδο της εργατικής λαϊκής εξουσίας, λέμε πως πρέπει να αναπτυχθούν και να δυναμώσουν αγώνες που να στοχεύουν τη συνολική ανατροπή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμπορευματοποιεί το νερό. Γι' αυτό και είμαστε αντίθετοι στη διαχείριση του νερού από τις ΔΕΙΑ και γενικότερα στη διαχείριση του νερού με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Οι κομματικές οργανώσεις του Δήμου Δέλτα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, η εκλεγμένη μεταψηφοδέλτια της λαϊκής εισπήρωσης στο Δήμο και στις κοινότητες του Δήμου μας, στέκονται στο πλευρό των αγώνων των κατοίκων της περιοχής για φθηνό και ποιοτικό νερό. Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά τους για ανάκληση των λογαριασμών ίδρυψης που αφορούν τα έτη 2013 με 2017 και αφαίρεση του ειδικού νερού 80% από αυτούς τους λογαριασμούς, καθώς και για την ακύρωση της νέας τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΙΑ. Να διαγραφούν οι τόκοι και οι προσαυξήσεις και να επιστραφούν τα αντίστοιχα ποσά σε όσους τα έχουν πληρώσει. Να καταργηθεί το τέλος επανασύνδεσης. Να μην γίνει καμία διακοπή νερού σε λαϊκές οικογένειες και ειδικά σε άνεργους, χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους, εργαζόμενους σε αναστολή, αυτοαπασχολούμενους με κλειστά μαγαζιά που αποτελεσματικά δεν μπορούν να το πληρώσουν. Χρηματοδότηση για την κατασκευή υποδομών ίδρυψης, αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ταυτόχρονα προτάσουμε και τα εξής.
Σήμερα, με την ισοπαίδωση των εισοδημάτων των λαϊκών στρωμάτων, η συζήτηση θα πρέπει να περιστρέφεται γύρω από τη μείωση τόσο των τιμολογίων ίδρυψης, όσο και συνολικά των ανταποδοτικών τελών. Ειδικά για τα τιμολόγια ίδρυψης, είμαστε ενάντια σε κάθε χαράτηση στο νερό και σε αυτή την κατεύθυνση λέμε ότι η Δημοτική Αρχή θα πρέπει μαζί με τους δημότες να διεκδικήσει την κατάργηση των νόμων που επιβάλλει άδικους φόρους και χαράτσια. Σε αυτή την κατεύθυνση διεκδικούμε φθηνό, ελεγμένο, ποιοτικό νερό για τον λαό, με άμεση μείωση των τιμολογίων κατά 30% και διαγραφές οφειλών σε άνεργους, χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους, σε μισθωτούς που ήταν από το πόλο του προηγούμενου διάστημα σε αναστολή εργασίας, στους ευέπειτα και κλειστά τα μαγαζιά τους. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στο νερό και την αποχέτευση, όπως και τα πάγια ίδρυψης και αποχέτευσης, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την οικιακή κατανάλωση. Να καταργηθούν κάθε είδους ειδικά θέλη και προσαρτησίες στο νερό και στην αποχέτευση. Να εξασφαλιστεί όλο το απαραίτητο προσωπικό που έχει ανάγκη υπηρεσία για να λειτουργεί σωστά, πλήρη και σταθερή εργασία για το σύνολο των εργαζομένων στο κλάδο με ουσιαστικές αυξήσεις μισθών. Να καταργηθεί το νομοθετικό πλαίσιο της κοινοτικής οδηγίας για το νερό και της σχετικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αποκλειστικά κρατική διαχείριση των υδάτινων πόρων που θα αφορά την έρευνα, την προστασία και τη διασφάλιση υδατικής επάρκειας σε κάθε διαμέρισμα. Ειδικά για τη Δημοτική Ενότητα Αξιού. Να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση των αναγκαίων τεχνικών έργων χωρίς συμπράξεις δημόσιο-ιδιωτικού τομέα και συμβάσεις παραχώρησης. Και συγκεκριμένα, απαιτείται η ταχύτατη ολοκλήρωση της επέκτασης της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού της ΕΙΑΘ, η άμεση πραγματοποίηση των έργων που είναι απαραίτητα για την αναβάθμιση του τοπικού δικτύου, ώστε να μπορεί να συνδεθεί με το δίκτυο της ΕΙΑΘ, να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των έργων από κρατικούς πόρους ΕΣΠΑ και όχι με το χαράτσιμο των λαϊκών οικογενειών. Και μέχρι να ολοκληρωθούν αυτά, διεκδικούμε ειδικό επίδομα για τους κατοίκους της περιοχής για την αγορά του πόσιμου νερού που χρειάζονται και προμήθεια πόσιμου νερού στα σχολεία με ευθύνη του Δήμου. Κλείνοντας, καλούμε τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα του Δήμου μας, να μην δείξουν καμία εμπιστοσύνη και σε αυτή τη Δημοτική Αρχή. Να βάλουν τέλος στην κοροϊδία και στον εντελμό. Με τις δυναμικές βασικές κινητοποιήσεις τους, να επιβάλλουν την ανατροπή της φορολογικής πολιτικής και αυτής της Δημοτικής Αρχής, όπως έκαναν και το 2019. Το 19 περίπου ήμασταν σε μια νορμάλα κατάσταση μέχρι τότε, έτσι πιστεύω. Και κάποια μέρα θα κάποιοι λογαριασμοί από δεκάδες ευρώ που πληρώνουμε προηγουμένως, εκατοντάδες και χιλιάδες ευρώ. Σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Σε όλο το Δημοτική Ενότητα Αγκεντών. Απίστευτο. Πολύ γρήγορα. Δηλαδή σε 2-3 μέρες υπήρχε κινητοποίηση. Ιδιαίτερα του κατοίκου Καλοχωρίου, αλλά και των άλλων χωριών. Μανησιάς, Διαβατάς και Σύνδου. Διαβατά και Σύνδου. Οι επιτροπές λαϊκές που στήθηκαν, ο αγώνας που έγινε, η συμμετοχή στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 24 του Γενάρη του 19. Ήταν αυτή ο κόσμος, η πίεση δηλαδή, που άλλαξε την απόφαση της προηγούμενης διοίκησης, του Δημάρχου και του ΔΣ της ΔΕΙΑ. Ανακάλεσαν δηλαδή την προηγούμενη απόφασή τους και αφαίρεσαν το τέλος και στα λόγια και στις αποφάσεις τους. Βέβαια κερδίζανε χρόνο έτσι κι αλλιώς, προς τα πίσω κτλ. Οι σημερινοί διοικούντες ήταν αυτοί που υπόσχονταν ότι μετά τις εκλογές, αν είναι στη διοίκηση, θα αφαιρέσουν το ειδικό τέλος 80%. Όχι μόνο δεν το κάνανε, μας το φέρνουνε με τόκους και προς αυξήσεις και πρόστιμα από την περίοδο της απόφασης του ΔΣ της ΔΕΙΑ που υπήρχε όχι μόνο ανάκληση αλλά και αναστολή πληρωμών λόγω του ότι είναι εκλογές επικείμενες και τα λοιπά, ότι περιμένανε την περιφερειακή διοίκηση και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι προφανής η κοροϊδία. Τα ψέματά τους, η κοροϊδία τους και η σκύλευση που κάναν πάνω στους ψηφοφόρους, στον κόσμο, στο λαό μας. Καινούργιοι λογαριασμοί ήρθαν με όλες αυτές τις αυξήσεις και τα πρόσωπα κτλ. Μάλιστα το προηγούμενο διάστημα, εν κρυπτό, πήραν απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ και την επικύρωση Οικονομική Επιτροπή, μην μπούμε στα νομικά, στις 5 του Γενάρη, για τα καινούργια τιμολόγια αναφέρθηκε η Ελλήνα. Υπέρογες αυξήσεις, λέω σταματάκης, μία μικρή αύξηση 40%,
Πώς ακριβώς το λέει το 40%, δεν καταλαβαίνω, μικρή αύξηση. Πολύ ποιο είναι δηλαδή το 100%. Εμείς στο χωριό κάναμε μια προσπάθεια, έγινε μια λαϊκή συνέλευση την περασμένη Δευτέρα. Έχουμε βγάλει μια επιτροπή, έχουμε κάποιες σκέψεις μπροστά μας. Ήδη ξεκινάμε μέσα στη εβδομάδα αυτή κάποιες δράσεις, οι οποίες θα κορυφηθούν, πιστεύουμε εμείς, στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει διαζώσεις και θα επιβάλλουμε τη δύναμη μας εκεί, με τον όγκο μας, αν θέλετε, με την ενέργειά μας, θα επιβάλλουμε τη συζήτηση πρώην ερησίας διάταξης του θέματος αυτού και των τιμολογιών των προηγούμενων, αλλά και των αυξήσεων που έχουν πάρει. Ήδη έχουμε καταθέσει ψήφισμα στην τοπική κοινότητα Καλοχωρίου με τις θέσεις της Επιτροπής και ομόφωνα το Κοινοτικό Συμβούλιο επικύρωσε αυτές τις θέσεις. Και σαν ψήφισμα είναι πλέον ψήφισμα του τοπικού Συμβούλιου Καλοχωρίου. Είναι μία ενίσχυση στην προσπάθειά μας, έτσι, να αντιπαλέψουμε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας, να μην αρχίσουν, γιατί μερικά παπαγαλάκια υπάρχουν, αρχίζουν με κάτι νομικίστικα και κάτι δικολαβίστικα που ούτε οι νομικοί δεν τα ξέρουν, για να λύσουν καθένα το πρόβλημά του. Ούτε προς τα εκεί να στρέψουν την προσοχή, είναι πολιτικό το θέμα, δεν το συζητάμε, δεν είναι παρανομούν αυτοί. Υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο να βάλει αυξήσεις 1000% ή 40%. Υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο, δεν βγαίνω, ρε παιδιά. Δεν βγαίνω. Και ο νόμος λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει αυτό που πηγαίνει. Κάνει το, πάρε λεφτά, τι θα κάνεις. Πάει και το κοινωνικό προϊόν, πάει και όλα, δεν ισχύουν αυτά. Αυτά είναι μονάχα στη φαντασία σας. Άρα δηλαδή, μόνο πολιτικά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη δύναμη του λαού, να αντιμετωπίσουμε αυτή την αδικία. Γιατί η αδικία πρόκειται στο εισόδημά μας, στη ζωή μας δηλαδή. Πώς το λένε. Εκεί έγινε και εκεί συνίσταται όλη αυτή η αδικία. Και τελικά, δεν μπορεί να ανέχεται ο κόσμος στην κοροϊδία. Την κοροϊδία στη δημόσια διοίκηση. Ο εκλεγμένος, δηλαδή η δημόσια διοίκηση, αυτή που εξέλεξε να σε εκπροσωπήσει, να λέει ψέματα, να σε κοροϊδεύει. Δεν μπορεί να το ανέχεται. Πρέπει να βάλει ο κόσμος όρια σε αυτή την αδικία. Πώς το λέτε. Το δικό του, τον εαυτό, πώς το λέτε. Να μην πάει δηλαδή γονεί πετήσει και όσοι ο κάμπτης τα παρακαλάει. Πώς το λέτε. Και αυτό μονάχα μπορεί να βοηθήσει αυτή την υπόθεση να κερδίσουμε τον αγώνα για την δουλειά μας. Πάνω από 30 χρόνια αγοράζουμε νερό για να πιούμε. Από τότε έγιναν οι μετρήσεις και κρίθηκε ακατάλληλο για πόσιμο νερό αυτό που είχαμε με τις γεωτρήσεις. Δεν κάνει, λένε οι μετρήσεις και οι ειδικοί, δεν κάνει ούτε για πλήση. Και αυτό δηλαδή που κάνουμε πάλι, κάποια ώρα, αυτά τα αποτελέσματα τα αρνητικά θα μας βγουν. Μπορεί να έχουν βγει και να μην έχουν πιστεί ακόμα, αλλά θα δουν, δεν υπάρχει θέμα, αφού επιμένουν ότι πράγματι δεν κάνει ούτε για να πληθούν. Τόσο ακατάλληλο είναι το νερό. Αποτέλεσμα, οι κάτοικοι να αγοράζουν νερό εδώ και 30 χρόνια και παραπάνω, με ένα λογαριασμό που κάνουμε εκεί πέρα ανάλογα με την οικογένεια, είναι από 700 μέχρι και 1000 ευρώ το χρόνο, δίνουμε μόνο για να πιούμε και πολλοί από εμάς εκεί πέρα να μαγειρέψουν κιόλας. Γιατί φρούτα, λαχανικά και τα λοιπά, αν πούμε όλα αυτά να χρησιμοποιήσουμε, το κοστολόγιο ανεβαίνει πάρα πολύ και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Και να σας πω ότι υπάρχουν και οικογένειες που κάνουν πολλή οικονομία στο νερό που αγοράζουν, μόνο για να πιούν και χρησιμοποιούν αυτό το άλλο το νερό που είναι εντελώς ακατάλληλο και για άλλα ζητήματα που αφορούν έτσι το νοικοκυριό. Δηλαδή 30 χρόνια αν υπολογίσουμε, από 20 μέχρι και 30.000 μπορεί να έχουν ξοδέψει όλες οι οικογένειες κείμενα, μάλλον αλλά και παχιά, για να αγοράζουν το νερό. Αυτό έχει γίνει και αντικείμενο πάντα στις εκλογές όλων που το χρησιμοποιούν. Εδώ και 30 χρόνια δηλαδή όλοι να υπόσχονται τώρα θα έρθει το νερό, στο δρόμο είναι, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, 30 ολόκληρα χρόνια και παραπάνω. Και σήμερα που μιλάμε, ακόμα νερό δεν έχουμε στα κείμενα, στα Μάλγαρα και στα Βραχιά, στο πρώην Δήμο Αξιού. Τώρα βέβαια τελευταία έχουν γίνει κάποιες ενέργειες και υπόσχονται ότι πολύ γρήγορα θα το έχουμε και πρέπει να πούμε, είπε και η Λίνα μια κουβέντα, ότι αν είναι δυνατόν και μετά από τόσα χρόνια για παράδειγμα, να έρθει το νερό αύριο και να βγούμε στην πλατεία να χωράμε. Θα είναι αυτό εντελώς απαράδεκτο και ξεφτύλα για όλους μας. Για όλους αυτούς
που μπορεί να το περάσουμε, δηλαδή μια δημιουργική αρχή, ότι εμείς αν δεν ήμασταν κλπ. Κλπ. Τα ξέρουμε αυτά που χρησιμοποιούνται πάντα στους προεκλογικούς περιόδους. Και εμείς εκεί πέρα με επιτροπές, με τέτοια έχουμε κάνει αγώνες, ας το πούμε, αγώνες μόνο με συζητήσεις, ας πούμε, και τέτοια. Συμμετείχαμε σε κάποιες συσκέψεις που είχαν γίνει, βάζαμε το θέμα πάρα πολύ δυνατά.